Πήγε ένας προπονητής, ο Μπίντο, ένας προπονητής λέω, ο οποίος δεν σε βάσκε, τον πήρανε προπονητή. Στο δεύτερο χρόνο βγήκε κακής κακό να τον όφει, ούτε να τον ακούνε δεν θέλουνε. Γι' αυτό δεν δουλεύει και στην Πορτογαλία, δεν δουλεύει πουθενά. Πουθενά. Πήγε στον Ατρόμητο, ένα σωματείο με μεγάλη υγεία, με μεγάλη, πώς να σου πω, τιμιότητα, ειλικρίνεια, με έναν πρόεδρο που τους ξέρω, από μικρά παιδιά τους ξέρω, από τον Ιωνικό που ήταν στη Χαλκιδόνα. Τον Γιώργο το Σπανό και τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο που τον είχα εγώ παίχτη μου στην προεκτική. Δεν υπάρχει τέτοια ηθικά στοιχεία. Τέρατα ηθικότητος είναι. Ο Αγγελόπουλος σέντρε μπακ μιλιά δεν είχε, το παιδί φοβερός. Είναι δυνατόν ποτέ να πέσει? Και πώς το πρόβλεψε ο Γιώργος Σπανός, ο πρόεδρος αυτός του Ατρομήτου, αναμορφωτής όλα με τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο, να πέσει? Και να πάει να πει ότι θα πάει ο Αγγελόπουλος να του πει ότι όταν θα παίζεις με τον Ολυμπιακό μη βάλεις αυτούς τους παίκτες μέσα? Τι είναι αυτά ρε που λες, δεν τρέπεσαι ρε Μπίντο? Προπονητής σου, άμα σε κράταγαν ακόμα θα είχες δείξει την ομάδα. Ευτυχώς που έφυγες, πήγε ο Νόμπλιας, ορίστε. Την πάει καλά, την έχει κάνει γεύσα την ομάδα. Ο Αγγελόπουλος να μεσολαβήσει ένα τέτοιο θέμα. Μάρτυρα θα με βάλετε. Μάρτυρα να πάω να καταθέσω 120 φορές. Το πελές το πίσα. Και εγώ το είπα στον Κακά. Σοβαρά μιλάς, επειδή το είπα στον Κακά και ο Κακάς θα το πει είναι αλήθεια. Εγώ μπορεί να συγκοφαντώ μια κατάσταση. Εγώ έχω τσακωθεί. Πρώτον με είχαν, έφευγα σωματεία. Τέτοια συγκοφαντία την έκανα ποτέ στη ζωή μου, την πάει τσική μου. Δηλαδή τι, με έδιωχνες, ενώ πρώτος ήμουν. Δεν με αφήνα να κάνω το γύρο τρά μου στα Γιάννα. Δεν με αφήνα να κάνω, με 10 βαθμούς μπροστά. Δεν με αφήνα, τους ανέβασα από τη Β' στην Α. 4 χρόνια, 2,5 χρόνια δεν είχαν ανέβει τα Γιάννα τότε. 2,5 χρόνια, 4 γκολ τους έριξα στο ρούφ, είχαν το Φαρία. Πήγα εγώ και κάνανε την ομάδα. Βγαίνει ο Γιφτόπουλος να λέει και πετάγανε και παίξα και με την Τζέτσεκα που είχε κερδίσει τον Άγια στο Ταλπίον Ευρώπης. Απάνω γύρισαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο 3-2 και έφερα χ με τη Ρόδο και ήθελα να μου βάλουν και πρόστιμο. Δηλαδή θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, τέτοια συγκοφαντία δεν κάνεις ποτέ. Μια παράδειγμα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν το κάνουν. Θα μπει ο Γιάννης και ο Σπανός να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Τόσα χρόνια είναι στην ομάδα, 10 χρόνια είναι. Τόσα χρόνια τον είχα εγώ στην προοδευτική, λίμπερο θα έπαιζε. Δεν θα έκανε. Παιδιά ανεκτήμητα όλα αυτοί. Όλοι. Τον Τζάγκα, τον Γιαννόπουλο, όλοι αυτοί πίσω ήταν ποτέ. Ο Πάντος, ο Αμπελάς, όλοι. Ο προπονητής που έγινε τώρα, όχι ο Κουζούρης, τον είχα χάσει ο Παντελίδης. Μπροστά τον Αλμανίδη με τον Προτάσο. Τρομερή. Ο Αγγελόπουλο, ρε, μιλιά δεν είχε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τίποτε, μπάλα πατιασμένος όλα αυτά. Αν κάνεις τώρα να σκοφαντήσεις, ενώ δεν άξιζες ρε Φίντο, κακό σε κρατήσαν τόσο καιρό. Τον εγκυαλούσες και άντα τον κρατήσουν και άντα τον κρατήσουν και άντα τον κρατήσουν. Ορίστε, πήγε άλλο. Πήγε ο Νόμπλια. Πρώτο μήχρονο τρώει τον κόλ. Με καλή ομάδα τα Γιάννη. Κάνει καλή δουλειά ο Πετράτσι. Σπλακώνει στο δεύτερο μήχρονο τρομερός. Αλλαγή πετάει το ένα-ένα. Μάκες. Δεν κάνει ο Ατρόμητος τέτοια. Ό,τι κάνει το παίρνει με το αίμα του. Με την ψυχή του και ο Αγγελόπλος όλοι. Ακούνε στον Πίντο. Και ο Πίντο είπε στο Φίσα. Και ο Φίσας πήγε και ο εισαγγελέας τον κρατάει, τώρα σοβαρά μιλάτε. Θα πω εγώ τι μου είπε κάποτε ο Τάδε με τον Τάδε που με έδιωξε την ομάδα νόμουνα και με 10 βαθμούς μπροστά. Απαράδεκτα, μάρτυρας εγώ. Πάει τελείως αύριο να με φωνάξει. Στο Περιστέρι να έρθω να καταθέσω εγώ. Στα ίσα. Πώς θα γίνει και ο εισαγγελέας παίρνει τέτοιες υποχρεώσεις. Πόνο απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν μειώνεται η πορεία του Ατρομήτου. Είναι εκπληκτική, είναι τίμια, είναι ηθική, είναι τρομερός ο πρόεδρος ηθικός. Είναι, τα ίδια πήγα να κάνω την άλλη φορά με τη δουλειά του. Ηθικό στοιχείο ανεπανάλητο δεν υπάρχει. Έναν άμα μου πει στον κόσμο, θα σου πω τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο. Έναν. Τον είχα στα χέρια με ένα χρόνο. Λοιπόν και σε αυτό και το δεύτερο μετά που πάμε και ένα άλλο που έχω σοβαρό. Σοβαρότατο. Πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης είναι φοβερός. 5 χρόνια πριν το πρωτάθλημα. Πάει και παίρνει παίχτες. Πάει και παίρνει παιχταράδες, παιδιά, αφήστε το παραμύθι. Ο Μάριο είναι παιχταράς. Ο Ρομπέρτο είναι παιχταράς, 6 εκατομμύρια έδωσε. Ο Μαζουακού είναι παιχταράς. Παίρνει χαφ. Έφερε τον Κασά με βαθμούς για τον ελληνικό χώρο. Και τι δεν έχει φέρει. Μπροστά είχε τον Μήτροβλου, τον πήρε η Φούλαμι. Ήρθε πάλι εδώ. Παίζει, έχει το Μπενίτες τώρα ανεβαίνει, έχει τον Τζόρι. Και τι δεν έχει, έχει 20 παίχτες ρε παιδιά, το Σεβί. Δεν ήταν ο Βαλόλος και τον είχε ο Μίτσελ ούτε στο ευρωπαϊκό. Και είναι γρήγορος. Μπορεί να κολλάει λίγο στον γκολ, αλλά κάνει φοβερά μπασίματα, δίνει ευκαιρίες, Ντομίγκες, όλοι. Ντουλμάζε και τι δεν έχει.
Και τι δεν έχει παιχταράδες, δίνει λεφτά. Αφήστε το παραμύθι. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα με αυτό το υλικό και να λες ο ΠΑΟΚ θα κερδίσω τον Ολυμπιακό ή θα πάρω στους προπονητές. Πληρώνει προπονητή. Έρχεται ο Μίτσελ, πληρώνει τον Περέιρα τώρα, του λέει προχώρα. Θα πάρει παιχταράδες. Συγχαρητήρια στο λαό του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια πρώτα στον πρόεδρο. Διότι βοηθάει τον λαό του Ολυμπιακού να παίρνει παίκτες Ολυμπιακού να παίρνει τίτλους. Πληρώνει όμως. Πληρώνει από το χέρι του. Δεν είδα έναν άλλο να κάνει και κοινωνικό έργο, να πάει να δει τι θα κάνει στην Κεφαλονιά. Θα χτίσω, θα δώσω τόσα 400.000 ευρώ, 500, θα δώσω 10.000 στη Μητροπολή σε φτωχούς, Πειραιά, δεξιά και άλλα που δεν μας τα λένε και παίρνει και μεταγραφές. Ικανοποιείται ο κόσμος να τον επάμε. Στη λίστα. Κατεπαγωθεί. Ποια λίστα, ρε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά, έχει τις δουλειές του, έχει το εξωτερικό, είναι παντιασμένος Ολυμπιακός, γεννήθηκε δίπλα με τον πατέρα του, Θεός χωρές τον Μιλτιάδη, τον πιστεύει και τον πατέρα του, Θεός χωρές τον ακόμα. Και μετά, ο δεύτερος μετά δίπλα που είναι, ποιοι άλλοι προσέβουν. Πρώτος είναι ο Καραμπαμπάς, γιατί τον γράφει τις εφημερίδες. Πρώτος είναι, γιατί κάνει τα πάντα τα κουμάντα. Ποιος είναι. Μετά από τον πρόεδρο. Θα φύγει ο πρόεδρος, έχει ναυτιλιακές υποχρεώσεις. Καραμπαμπάς, από το πέμε μέχρι το βράδυ. Επειδή είναι αφανής το παιδί και δεν θέλει τον αδικείται. Έτσι είναι. Τι είναι οι άλλοι που πάνε όλα φωτογραφίες να βγούμε μπροστά, να δώσουμε συνεντεύξεις, να ακουγόμαστε. Καραμπαμπάς, άι, κάνει όλες τις δουλειές. 7 η ώρα είναι το πρωί στον Ολυμπιακό και φεύγει τα μεσάνυχτα. Φασαρίες ό,τι γίνεται στον Ολυμπιακό αυτός. Λείπει ο πρόεδρος στο εξωτερικό. Είναι εδώ, το ίδιο. Το δεξί του χέρι. Δεν θα το γράψουμε. Πήρε προτάσμα Ολυμπιακός και ασχολούμεθα με άλλους. Τι βιάζει ο Μίτσελ πράγμα τους κάνει. Τι πήρε. 15 βαθμούς ήταν πίσω τα μασάψη. Πέρναγε ο άλλος ο ΠΑΟΚ τότε και τα διέλυσε ο ΠΑΟΚ. Και έφυγε. Τα έχουμε πει. Τι Μίτσελ. Πιάσε μια δουλειά να δούμε. Θέλει. Σόνι και καλά να πας στη Ρεάλ. Πάρ' το ζητάν στη Ρεάλ. Γιατί να πάρουν εσένα. Σιγά μου, ωραία, το ζητάνε θα πάρουν. Πόφερε και τον Παράν και τον έβγαλε ο Μουρίνιο. Δεν μιλάτε για Μουρίνιο τώρα. 15 βαθμούς πίσω, θα τα αναλύσουμε μετά. Λοιπόν, το πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός, το πήρε δίκαια, το πήρε, θα ξαναβάλει λεφτά, θα ξαναπροχωρήσει, θα ξαναπάει και έρχονται από την Αμερική 5.000 δολάρια για να δουν τον Ολυμπιακό και μου λέει τι παράματα είναι αυτά, απαράδεκτα. Τι θέλει να κάνει, λέω, ποιος κοντώνει να ξηκώσει όλη την Αμερική, είμαστε Ολυμπιακοί. Γράψε μου λέει ο Αλέξης από την Αμερική. Μας ακούει τώρα στη Φλόριντα. Ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης. Είναι η αφιένεια Garden Restaurant στη Φλόριντα, στην Τάμπα. Σας τα λέω στα ίσα. Πώς έρχεσαι τώρα, ποιος είσαι ο Κοντονής τώρα. Θα πεις θα βγάλω την Ελλάδα απ' έξω. Και τι θα φέρεις, τους νόμους της Γερμανίας, τους νόμους της Αγγλίας. Θα τους φέρεις στην Ελλάδα ή της Ισπανίας. Άλλη νοοτροπία είναι εδώ. Και τι θα κάνεις 4 χρόνια. Χωρίς μπάλα ο κόσμος, χωρίς έτσι. Πεινάει, γυρνάει, κάνει και αρχίζει. Να φύγεις από υφυπουργούς αθλητισμού. Πήγαινε εκεί που είναι, να πει ένας άλλος. Αυτή είναι η αυτή σου, να κόψεις το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή κουστάρουν οι άλλοι να πάρουν τα πρωταθλήματα και τέτοια. Αφήστε τα αυτά. Πάει. Όταν δεν έπαιρνε μεταγραφές ο Μαρινάκης, όταν δεν έπαιρνε μεταγραφές ο Κόκαλης, θα έλεγα μάλιστα. Όταν έπαιρνε μεταγραφές ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, φουλάριζε η ομάδα. Όταν έπαιρνε μεταγραφές ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης στον Όφη, φουλάριζε η ομάδα. Εγώ την πήρα αεραστεχνικά και οργίασα. Τρίτος, με το συγχωρεμένο τον Ματιουδάκη, με το συγχωρεμένο τον Δρετάκη, τον Μανώλη και τον αδερφό τον Γιώργο. Ήρωες. Λοιπόν, κι αλλού μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε όπως τα θέλετε, τα λέτε. Αυτό ήθελα να πω κύριε Γιάννη μου. Πάμε. Και συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πρώτα στο Μαρινάκι, κρατά τον Ολυμπιακό ψηλά. Και είναι και άξιο για τον πατέρα του. Τόσο όσο Μιλτιάδη δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Όπως τα έλεγε και ο Γιάννης ο Πολυκαδρότης. Δεν υπάρχει, τον είχε δίπλα. Αυτό έχω να σας πω. Πάμε. Και είναι άδικο ότι και στην κυβέρνηση μέσα πρέπει να δει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Εγώ έχω πάθος στην μπάλα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Έχω πάθος. Να μπει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Απαράδεκτα. Πήγαν τον έφανε ύπουλα. Προδοθήκανε 4 παιχταράδες. Γεωργιάδης, Βελόπουλος, ο άλλος ο Βορύδης, ο άλλος ο Πλεύρης. Αυτό σας ανέδειξε. Αυτό σας έκανε παιχταράδες. Θα μπει μέσα, ρε. Να είναι μέσα στη Βουλή. Βοηθάει τον λαό, τον κόσμο, τον φτωχό, τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον νέο, όλοι. Θα ακούσει τη φωνή. Πού θα ακούσει τώρα. Το ποτάμι, μωρέ. Το ποτάμι. Δεν πάει να μιλήσει ο άλλος.